Να δούμε τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Θέλω να είστε καλά. Είμαι στην Κέρκυρα. Είμαι στην Κέρκυρα. Χθες το βράδυ με τον κύριο Πρωθυπουργό έγινε η έναρξη εργασιών στο εργοτάξιο στην Κασιόπη. Μάλιστα. Μία επένδυση η οποία ήταν μπλοκαρισμένη 8 χρόνια. Χρειάστηκαν αναθρηστικά πάνω από 100 διαφορετικές άδειες από 100 διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες, 11 δικαστήρια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να φτάσει τελικά ο άνθρωπος αυτός να κάνει επένδυση των 120 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή του Ερημίτη, στη Βόρεια Κέρκυρα. Πόσες θέσεις εργασίας? Η παρουσία 1.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή του έργου, 500 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την λειτουργία του. Μάλιστα. Σε μια περιοχή που δεν έχει αντίστοιχο πράγμα, σε μια χώρα που χρειαζόμαστε επενδύσεις, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο ότι η Ελλάδα αλλάζει, η Ελλάδα μπορεί, η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ξέρετε της ταλαιπωρίας, δεν είναι η Ελλάδα που αν έρθει ένας επενδυτής θα του ζητάνε μίζες και θα τον ταλαιπωρούν για να μην μπορέσουν ποτέ να κάνουν επένδυσή του, αλλά θα είναι η Ελλάδα που θα έχει το επενδυτής και εφόσον τηρεί τους νόμους αυτής της χώρας και τις προδιαγραφές που θέτει το ελληνικό κράτος, θα μπορεί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Είστε αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε, αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε, αυτό το μήνυμα εκπέμπουμε στον κόσμο και αυτή την εποχή που υπάρχει αυτή η μεγάλη οικονομική κρίση, κύριε Αυτιά, ένας λόγος παραπάνω να πούμε δυνατά σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα μπορεί και η Ελλάδα θα καταφέρει. Λοιπόν. Και το λέμε όχι με λόγια, το λέμε με έργα. Παραλαμβάνω, τις τελευταίες εβδομάδες με τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν ξεκλειδώσει σχεδόν όλες οι μεγάλες επενδύσεις που εκκρεμούσαν όλα τα περασμένα χρόνια. Δεν υπάρχει καμία μεγάλη επένδυση. Υπενθυμίζω, επειδή το είπα την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή σου, Γιώργο Αυτιά, ήταν ναυπηγία Ελευσίνος. Υπεγράφει. Πιστεύω συνέβαλε και η κουβέντα που κάναμε εδώ στην τηλεόραση του Sky και σε σένα. Υπέγραψαν οι παλαιοί μέτοχοι, μεταβάστηκε το ναυπηγείο Ελευσίνος στην Onyx και ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την εφαρμογή του σχέδιου εξυγειάνσεως των ναυπηγείων Ελευσίνων μαζί με την Onyx και την DFC. Μέσα στις επόμενες μέρες στη Βουλή κατήθεται η τροπολογία για να μπορούν να πληρώνονται οι εργαζόμενοι στο ενδιάμεσο διάστημα μέσω του προγράμματος του πολεμικού ναυτικού και την ολοκλήρωσή του. Και όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε Μάλιστα. και την έναρξη των έργων στα ναυπηγεία Ελευσίνων. Υπουργέ, πριν από λίγη ώρα. Ό,τι αναλαμβάνουμε προχωράει, ό,τι αναλαμβάνουμε ξεκλειδώνει. Και επαναλαμβάνω, η παρουσία του κ. Πρωθυπουργού χθες εδώ στην Κέρκυρα είχε ιδιαίτερη σημασία για έναν επιπλέον λόγο. Εδώ στην Κέρκυρα υπήρχε πάντα μια ομάδα ανθρώπων, όχι, υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που αντιδρούσε, ιδιαίτερα τώρα με τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας. Είχαν και μια συγκέντρωση εκεί και φωνάζανε στα κάποια χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός ήρθε παρά τις διαμαρτυρίες για να στείλει ένα επιπλέον μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Μόνο το να διαμαρτύρεσαι χωρίς πρόταση δεν λέει τίποτα. Μόνο το να λέμε όχι σε κάθε επένδυση δεν λέει τίποτα. Μόνο το να σηκώμε συνέχεια πανό, χθες σηκώσαμε και ένα αερόστατο, και να λες συνεχώς κατά του καπιταλισμού και κατά των έργων δεν λέει τίποτα. Εδώ η σφραγίδα της ελληνικής δημοκρατίας έχει κάποια αξία και όταν το ελληνικό κράτος βάζει την υπογραφή του κάτω από μία επένδυση, κάτω από μία άδεια, αυτό έχει αξία. Και δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας όσο λοιπόν, δυνατά και αν φωνάζει. Υπουργέ. Όσο επαναλαμβάνω, τηρούνται οι νόμοι, γιατί αυτό έχει σημασία και η δουλειά η δικιά μας ως κράτος είναι να ελέγχουμε την τήρηση των νόμων. Λοιπόν, όσο τηρούνται οι νόμοι σαφής. Και οι επενδυτές σέβονται τη χώρα μας, η χώρα μας θα είναι ανοιχτή για να κάνουν δουλειά τους. Σαφής. Όσο και αν κάνει Υπουργέ, φωνάζει. Πριν ξεκινήσουμε τα θέματα που είναι πάρα πολλά και σημαντικά, για σοφιά, οικονομία, καθημερινότητα, μειώσεις φόρων. Η καθημερινή σήμερα μιλάει για φόρο, για μείωση φόρου της αλληλεγγύης. Ο κύριος Σταϊκούρας προαναγγέλει μέσα από τη Real ότι 400 ευρώ σε ανέργους κλπ. Με 1.200 επιστρεπτέα προκαταβολή, δάνεια κλπ. Θέλω το εξής. Πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, ο κύριος Δημάδης, βούρκωσε. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν το μισθό τους και είναι λογιστικός μισθός. Είναι στα χαρτιά, αλλά δεν πάει στην τσέπη τους. Είναι πάνω από 100 εργαζόμενοι, οι οποίοι άνθρωποι δεν εισπράττουν τα χρήματά τους. Μιλάμε για τους παλαιούς εργαζομένους της Ευουζού. Ναι. Τώρα, αυτοί όλοι οι εργαζόμενοι είναι στη διαδικασία μετάταξης στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Τι γίνεται εκεί? Η ολοκλήρωση της μετάταξής τους. 9 μήνες είναι απειρωτή. Η ολοκλήρωση μετάταξής τους γίνεται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και των συναρμοδίων Υπουργείων. Μάλιστα. Όσες ολοκληρώνονται, τις υπογράφουμε αυθημερών για να περάσουν. Πόσο δύσκολο είναι, 100 άνθρωποι είναι. Σε μερικές δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα. Αυτό. 9 μήνες. Χρήματα,
χρήματα, Γιώργο, αυτιά σημαίνει κρατική ενίσχυση στην εταιρεία. Παιδιά, πρέπει να ζήσουν την οικογένειά του. Ένα λεπτό. Υπουργέ μου, ένα λεπτό. Πρόστιμο στην Ελλάδα. Υπουργέ μου, ένα λεπτό. Έχει πουλήσει βιβλία στη ζωή σου. Συγγνώμη για τον Ενικό. Έχετε πουλήσει βιβλία. Έχετε ζοριστεί όσο λίγοι Έλληνες. Έχασες τον πατέρα σου νωρίς και βγήκες στον δρόμο να πουλήσεις ό,τι μπορούσες προκειμένου να σταθείς όρθιος. 9 μήνες αυτοί οι άνθρωποι με μία απλή πίστοση. Προσέξτε, κύριε Υπουργέ. Ξαναλέω. Έναντι. Βοηθήστε τους, σας παρακαλώ θερμά. Είναι μία εταιρεία που έχει χρεοκοπήσει. Το ξέρω. Η προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε 10 εκατομμύρια τον κρατικό προϋπολογισμό και λόγω αυτής της πράξης η Ελλάδα είστε υπόλογη στην DIGICOM, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, για παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Άρα. Το να βγάλουμε χρήματα δικά μας, του προϋπολογισμού δηλαδή, και να πάνε σε μια εταιρεία, είναι παράνομο. Τι μπορεί τώρα να γίνει λοιπόν, μιλάμε, ελάτε. Τώρα που μιλάμε, ναι. Ήδη με τον κύριο Παθανάση πετύχαμε εδώ και μερικούς μήνες και έχει μπει επενδυτής στην Ευουζού, μάλιστα, ο κ. Καραθανάσης, και έχει ξεκινήσει το εργοστάσιο στις ΣΕΡΕΣ, γι' αυτό και έγινε σπορά ζαχαρότοφρον και φέτος. Και δεν χάθηκε χρονιά και θα έχουμε ξανά παραγωγή. Και πότε θα πληρωθούν οι άνθρωποι? Χάρη μας προσπάθειες. Ναι. Οι άνθρωποι, αυτοί είναι ζήτημα ολίγων ημερών, ναι, να ολοκληρωθεί μετά ταξί τους σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Μακάρι. Το κρατώ. Θα πάρουν τα χρήματά τους νόμιμα. Το κρατώ. Το κρατώ, γιατί πήρα και mail από τα παιδιά και μου λένε αυτό και έχουν αυτό. Πάμε τώρα. Έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, αλλά λοιπόν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την πρέπει στο μου ότι δεν έχουμε αδιαφορήσει καθόλου για αυτούς. Υπουργέ, να αρχίσουμε από την Αγία Σοφιά, τη Μισένεκεν. Ο Ερντογάν δεν δήλωσε τι, τα ιερά και τα όσια του χριστιανισμού, του παγκόσμιου χριστιανισμού. Όμως, μιλά ο Πούτιν, μιλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλά ο Πάπας, μιλά η Μέρκελ και οι υπόλοιποι. Ενώ ήδη ξεκίνησε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες ο Πρωθυπουργός, άρχισε τη Μισένεκεν από τον Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, ο Γάλλος βάζει πλάτη, φαίνεται ότι θα συμπορευθούμε με τη Γαλλία και με άλλες χώρες για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Ρωτώ λοιπόν, πού πονάει ο Ερντογάν στο οικονομικό? Θα βάλουμε μάσκα κόντρα μπρος να καταλάβει ο Ερντογάν ότι δεν παίζουμε? Ελάτε, δεν είναι ελληνοτουρκικό το θέμα, είναι διεθνές. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω και να πω, ναι, ότι κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα και κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός και κάθε Χριστιανός, ναι, αισθάνεται μεγάλο πόνο που η μεγάλη του Θεού Εκκλησία, γιατί αυτή ήταν η ονομασία της Αγίας του Θεού Σοφίας, ήταν η μεγάλη Εκκλησία του Βυζαντίου, δείστε πάλι σε καθεστώς εχμαλωσίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα παγκόσμιο μνημείο της UNESCO προσβάλλεται. Τώρα ακούω ότι θα βάλουν ειδικά λέιζερ για να καλύψουν αυτές τις υπέροχες αγιογραφίες που αποτελούν μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και τα οποία θα προσπαθήσουν να αποκρύψουν για να μην προσβάλλουν τους πιστούς μουσουλμάνους που θα προσεύχονται μέσα στο τζαμί. Είναι μια απόφαση του Ερντογάν, Γιώργο Αυτιά, που θα πρέπει να την μετρήσουμε πάρα πολύ σωστές στις διαστάσεις. Δεν είναι απλή και δεν είναι καθόλου ευχάριστη για μας. Αναφέρθηκε σε ένα άρθρο του Αλέξη Παπαχελά πριν από μερικές εβδομάδες. Σήμερα η Καθημερινή έχει αυτό το εκπληκτικό βιβλίο αυτό για την Αγία Σοφία. Και εγώ θα πάω τώρα να το πάρω, γιατί έχει και τον πρόλογο της κυρίας Αρβελέρ. Η οποία έκανε και μια συγκλονιστική δήλωση προχθές στην Αγία Σοφία. Κοιτάξτε, προσπαθώ, γιατί εγώ ξέρετε έχω μεγάλη συναισθηματική φόρτιση με αυτά τα θέματα, έχω γράψει και βιβλίο την άδεια της πόλης. Προσπαθώ λοιπόν λόγω του θεσμικού μου ρόλου να είμαι σχετικά συγκρατημένο στο τι θα πω, αλλά θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ καλά. Ελάτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η απόφαση του Ερντογάν μας πονάει, μας οργίζει, μας δημιουργεί ψυχική φόρτιση, συναισθηματική φόρτιση. Και ασφαλώς είναι διεθνές θέμα, Γιώργο Αυτιά, συμφωνώ, προφανώς και είναι, αλλά είναι και ελληνοτουρκικό θέμα. Δεν είναι μόνο διεθνές. Μην αποσύουμε τις ευθύνες μας. Και είναι ελληνοτουρκικό θέμα όχι για την Αγία Σοφιά αυτή καθ' αυτή μόνον, αλλά για το τι αυτό δηλώνει για τις προθέσεις του κυρίου Ερντογάν για το μέλλον. Αυτό είναι που έγραφε ο Αλέξης Παχελάς προ 2 εβδομάδες Καθημερινή, γράφοντας ότι από την απόφασή του για την Αγία Σοφιά θα ξέρουμε τι θέλει να κάνει. Έτσι. Αν θέλει να πάει σε καλές σχέσεις με την Ελλάδα ή αν θέλει να πάει σε σύγκρουση με την Ελλάδα. Άρα τι κάνουμε εδώ, κύριε Γεωργιάδη? Πρέπει να είμαστε πρώτον ψύχρεμοι. Ναι. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός, να ενισχύουμε τις διεθνείς μας συμμαχίες. Αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι. Είναι βέβαιο, Γιώργο Αυτιά,
ότι ο κύριος Ερντογάν, αν θεωρήσει ότι προτιθέμεθα να δηλιάσουμε ή κατά κάποιο τρόπο φοβόμαστε την Τουρκία, θα κάνει χειρότερα. Θα τα κάνει χειρότερα. Θυμίζω ότι έτσι μας δοκίμασε στον Εύρο με την εισβολή των λαθρομεταναστών, όπου πίστευε ότι η Ελλάδα θα φοβηθεί, έφαγε το χαστούκι του, έγινε εκεί ανάκι άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι. Στη Λιβύη έκανε τον καμπόσο, τον βοβάζαν αυτοί που τον βοβάζαν εκεί στην αεροπορική βάση και τώρα θα δούμε τι κάνει. Έχει σταματήσει και η επίθεση του Σάρατς και όλα. Λοιπόν, ο Ερντογάν πρέπει να ξέρει ότι βεβαίως μπορεί να μας προσβάλλει, αλλά βεβαίως μπορεί να μας πληγώνει, βεβαίως μπορεί να κάνει πράγματα που δείχνουν ότι η Τουρκία ακολουθεί τον ανάποδο δρόμο από αυτόν που νόμιζαν κάποιοι ότι θα ακολουθήσει, τον δρόμο δηλαδή προς τη Δύση, τώρα ακολουθεί πια οριστικά τον δρόμο προς την Ανατολή. Ναι. Είναι προφανές ότι αυτή η απόφαση δεν είναι μια απόφαση για να προσβάλλει μόνο την Ελλάδα, είναι μια απόφαση για να δείξει στη Δύση ότι δεν την υπολογίζει. Μπορεί μεν δημόσια να μην μίλησε η Μέρκελ, όπως είπες Γιώργο μου τώρα, έβγαλε ανακοίνωση γερμανική κυβέρνηση και σκληρή ανακοίνωση κατά της αποφάσεως του Ερντογάν. Ο αρμόδιος για τα θρησκευτικά θέματα της γερμανικής κυβερνήσεως έκανε πολύ σκληρή δήλωση. Μπορεί να μην μίλησε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά είχαμε στην Αμερικανική Γερουσία πολύ σκληρή δήλωση και εμάς από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Ρις, και τον πρόεδρο, τον επικεφαλής των Δημοκρατικών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Μενέντες. Άρα και τα δύο κόμματα στις ΗΠΑ τοποθετήθηκαν στο ανώτερο τους επίπεδο με πολύ δρυμή τρόπο κατά αυτής της αποφάσεως. Μπορεί να μην μίλησε όπως λέει ο πρόεδρος Πούτιν ο ίδιος, όμως υπήρξαν αντιδράσεις και αντιδράσεις της Ρωσίας, ίσως όχι αναμενόμενες λόγω Ορθοδοξίας, αλλά εκεί υπάρχει και μια κόντρα τώρα στο Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Μόσχας. Πρέπει να χτίσουμε συμμαχίες, λέει ο Παπαχελάς σήμερα. Ο Αλέξης, στο πρώτο θέμα της καθημερινής. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα και να ακουστεί. Ελάτε, ελάτε. Η Ελλάδα είναι δυνατή. Ναι. Δεν φοβόμαστε τον Ερντογάν και είμαστε απολύτως αποφασισμένοι. Το λέω έτσι εν ηρεμία, και μια φορά αν φωνάζει νομίζει κάποιος απλώς ανησυχείς. Η Ελλάδα είναι δυνατή και είμαστε αποφασισμένοι. Και βέβαια, εάν ο κύριος Ερντογάν νομίζει ότι δεν είμαστε, ναι, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Είναι ένα μήνυμα πολύ που... μεγάλο λάθος. Και καλά κάνετε και το λέτε, διότι η αμετροέπεια έναντι... Ως προς την ουσία, ναι, ως προς την ουσία είναι έσχος η απόφαση αυτή. Αυτά τα υπέροχα ψηφιδωτέα, παραλαμβάνω, που βλέπετε, θα καλυφθούν για να μην φαίνονται. Χαμάμε είναι μια κάνει πρόοδος για τους Τούρκους ότι τώρα θα καλυφθούν με λέιζερ, ενώ πριν από μερικούς ώρες καλύφθηκαν με ασβέστη. Όμως, το ότι αποφάσισε και τόλμησε ο Ερντογάν να ακυρώσει το διάταγμα του Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είχε εκδώσει το διάταγμα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε μουσείο, κάτι λέει. Σαφής. Και βεβαίως, περιττό να πω ότι ασφαλώς οι σχέσεις ελληνικού λαού και Τουρκίας μετά από αυτήν την απόφαση δεν μπορεί να είναι ίδια με πριν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε τώρα στα θέματά μας. Είναι εκεί παρέα μαζί, είναι η ειδική. Να δούμε τα πώς και τα γιατί. Λέει η Καθημερινή σήμερα και πολύ ορθά ότι πάμε σε μείωση εισφοράς αλληλεγγύης το 2021 και φαίνεται ότι στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και μείωση ασφαλιστικών εισφορών και πακέτα ελαφρύσεων, διότι χωρίς ελαφρύσεις δεν γίνεται. Παράλληλα, βλέπω ότι ο συνάδελφός σας, ο κύριος Σταϊκούρας, λέει στη Real το φθινόπωρο επίδομα σε 400.000 εργαζομένους πέριξ του τουρισμού. Και επίσης το σύνολο των εφημερίδων μιλάει για ένα πρόγραμμα στήριξης, ενώ ακόμα η Ευρώπη δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ, κύριε Γεωργιάδη. Ένα ευρώ ακόμη, μάλιστα αυτή τη βδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί με τους υπόλοιπους. Άρα με τα δικά μας λεφτά στηρίζουμε ό,τι στηρίζουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν καρέ-καρέ. Το έχουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε και φόρους και εισφορές, ώστε παράλληλα να ανασάνει ο κόσμος με τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, καταρχάς, οι ανακοινώσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ από τον κύριο Πρωθυπουργό, ναι, θα μας επιτρέψει να γίνουν στη ΔΕΘ από τον κύριο Πρωθυπουργό. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για όσα έχουμε ήδη ανακοινώσει και να εξηγήσω τη γενική κατεύθυνση της πολιτικής μας. Αφού σας πω, ναι, ότι έχετε απόλυτο δίκιο, ό,τι έχουμε κάνει είναι με τα δικά μας λεφτά. Ακόμα και τα χρήματα του ΕΣΠΑ που λέμε είναι πληρωμένα από το δικό μας προπολογισμό και σωστό, θα τα πάρουμε από το ΕΣΠΑ τις επόμενες εβδομάδες. Θα τα πάρουμε, δεν θα τα πάρουμε, αλλά θα είναι σε μερικές εβδομάδες. Ταμιακά είναι τα δικά μας λεφτά.
Και δυστυχώς ακόμα η Ευρώπη δεν έχει λάβει τελική της απόφαση. Πιστεύω ότι το άλλο Σαββατοκύριακο, που είναι η συνάντηση κορυφής των αρχηγών της Ευρώπης, τώρα που έχουμε τη γερμανική προεδρία και που η κυρία Μέρκελ δημοσίως είπε ότι είναι σκοπός της να ξεπεράσει η Ευρώπη αυτή την κρίση, θα καταλήξουμε τελικά σε μια ευτυχή απόφαση την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευτυχή απόφαση για τους ευρωπαϊκούς λαούς και ευτυχή και επιτυχή απόφαση για την Ελλάδα. Πάμε τώρα. Ας περιμένω μια εβδομάδα ακόμα. Πάμε τώρα. 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 Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι αδύνατον η ελληνική οικονομία να αντέξει με τους φόρους του παρελθόντος και τις ασφαλιστικές φορές του παρελθόντος. Είναι αδύνατον. Άλλωστε, ήδη τα μέτρα που έχουμε πάρει, παραδείγματος χάρη η μεγάλη μείωση της υποκαταβολής φόρου έως και ο μηδενισμός υποκαταβολής φόρου σε μια σειρά επιχειρήσεων, είναι μια μεγάλη φοροελάφρυνση. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο υπόλοιπο κομμάτι είναι μια φοροελάφρυνση. Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών που είχαμε ψηφίσει ήδη έχει ήδη ξεκινήσει και εφαρμόζεται. Δεν είναι ότι δεν πάμε σε μειώσεις φόρων, πάμε ήδη σε μειώσεις φόρων. Δεν έχουμε αυξήσει εμείς κανένα φόρο. Εμείς μόνο μειώνουμε φόρους αυτόν τον ένα χρόνο. Που δεν έχουμε πάρει καμία αύξηση, κανένα περιοριστικό μέτρο, καμία βλάβη εμείς ως κράτος. Το ότι δεν έχουμε βάλει χάρη τουρίστες, αυτό που έλεγες πριν Γιώργο Αυτιά, αυτό δεν οφείλεται στην ελληνική κυβέρνηση. Όχι βέβαια. Όταν βλέπουμε τι γίνεται τώρα ξαφνικά με ένα δεύτερο κύμα στις ΗΠΑ και στη Βόρεια Ευρώπη, δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό βλάπτει πάρα πολύ εμάς. Μα όλη η ανθρωπότητα, κύριε Γεωργιάδη, όποιος επιχαίρει το ότι είναι σε ύφεση η χώρα λόγω κορονοϊού, όποιος επιχαίρει ότι έχουμε λιγότερο τουρισμό, είναι μια πολιτική οικονομική ίαινα. Να το ξαναπώ πάλι. Τους βλέπω μερικούς τα χαίρονται και να λένε «Α, θα πάμε σε μεγάλη ύφεση. Α, θα έρθει μεγάλη ανεργία». Ναι, αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όμως. Πάμε λοιπόν. Δάνεια. Λοιπόν, Υπουργέ, ένα λεπτό. Κάτι. Δάνεια, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί θέλω να σταθούμε. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε δώσει μέχρι στιγμής επιστρεπτέα προκαταβολή 1. Επιστρεπτέα προκαταβολή 2 που ήδη πληρώνονται τώρα ναι. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Επιστρεπτέα προκαταβολή 2. Μπήκανε οι υπουργοί από την Παρασκευή, άρχισαν και μπαίνουν σε 17.000 επιχειρήσεις 135 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι, είναι τίποσα αυτά. Τίποσα είναι. Άρχισε, κυρία Αυδελιώτη, πληρωμή. Πληρωμή, και στην ναι. Επιστρεπτέα προκαταβολή 2 και μάλιστα με μία ρύθμιση που έκανε στο τέλος ο κύριος Σταϊκούρας και μπράβο του. Γιατί υπήρχε ένα λάθος με τους λογιστές που είχαν κάνει παρανόηση και είχαν παντήσει το ένα κουμπάκι από τα δύο. Ναι. Διορθώθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και έτσι εντάχθηκαν μόνο από αυτή τη διόρθωση, Ευαγγέλη μου, άλλες 19.000 επιχειρήσεις ως δικαιούχοι της επιστρεπτέα προκαταβολής. Οι οποίοι δεν είχαν εκδηλώσει έτσι ενδιαφέροντος και ήταν έξω, αλλά τώρα μπαίνουν. Μάλιστα. Ένα τώρα αυτό. Μπαίνουν. Ένα έχουμε αυτό. Πάνω λοιπόν από 130.000 επιχειρήσεις που λαμβάνουν επιστρεπτέα προκαταβολή 2. Είχαμε 54.000 επιχειρήσεις που πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή 1. Το ΤΕΠΙΧ 2 έχει συμβασιοποιηθεί στο 100% εκεί τι και έχουμε. Τα 2 δισεκατομμύρια. Έχει εκταμιευθεί στο ΤΕΠΙΧ 2 ήδη πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Προσέξτε, έχει συμβασιοποιηθεί το σύνολο των 2 δισεκατομμυρίων. Έχει εκταμιευθεί το 1 δισεκατομμύριο. Στο εγκαιοδοτικό πρόγραμμα έχουν εγκριθεί σήμερα που μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είχαμε 1,5 δισεκατομμύριο και έχει ξεπεράσει το 1,800. Ναι. Ήδη τώρα μεταφέρουμε άλλο 1 δισεκατομμύριο εγγύηση για να έχουμε άλλα 3,5 δισεκατομμύρια δάνεια στο εγκαιοδοτικό. Και ήδη περνάμε τα χρήματα για να δώσουμε και 1 δισεκατομμύριο επιπλέον ΤΕΠΙΧ. Λέει να πάει το ΤΕΠΙΧ στα 3 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Ώστε όλες οι επιχειρήσεις που έλαβαν έγκριση ΤΕΠΙΧ από τις τράπεζες. Τελικά όλες να πάνε τις επόμενες μέρες, να τους καλέσουν οι τράπεζές τους, να κάνουν σύμβαση και να πάρουν και αυτές λεφτά. Μισό. Δηλαδή, αν πήγα εγώ στην τράπεζα ή αν πήγε ο Σπύρος ο Τρίψας, σας περιποιήθηκε στα επίκαιρα διόντως. Πρώτη σελίδα, πρώτη θέση κατάστρωμα. Πάρα πολύ λοιπόν. Ωραία συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ. Ρωτώ. Σε τι διαβάζω. Σπύρο, ένα λεπτό. Αν εγώ πήγα στην τράπεζα και μου είπε εγκρίνεται από μένα το δανειό σου, αλλά δεν έχω λεφτά. Θα μου τα δώσει την επόμενη εβδομάδα. Όποιος πήρε από την τράπεζα έγκριση για το ΤΕΠΙΧ 2, αλλά μετά του είπανε ότι δεν μπορούμε να τα δώσουμε τελείως τα λεφτά του ΤΕΠΙΧ, ναι. Σας λέω λοιπόν ότι όλοι θα πάρουν κανονικά το δάνειο που τους ενέκρινε η τράπεζα. Μπορείτε να το ξαναπείτε άλλη μια φορά, να τα ακούσουνε. Όποιος ναι. Πήρε από την τράπεζά του έγκριση για να λάβει δάνειο ΤΕΠΙΧ 2 με πληρωμή των επιτοκίων των 2 ετών από εμάς. Μάλιστα. Και χαμηλότερο τόκο. Και δεν μπορούσε να πάει το δάνειο. Και η τράπεζα του λέγε: δεν μπορώ να σου κάνω σύμβαση, γιατί έχουν τελειώσει τα χρήματα του ΤΕΠΙΧ. Μάλιστα.
όλοι θα πάρουν τελικά κανονικά τα χρήματά τους, γιατί αυξήσαμε τον προϋπολογισμό προς τις τράπεζες. Έγινε η συμφωνία και μεταφέρουμε τα χρήματα προς το εγκαιοδοτικό αυτό κουμπαρά για να μπορέσουν να καλέσουν τράπεζες και να κάνουν σύμβαση όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να πάρουν το ΤΕΠΙΚ 2 που δικαιούνται να πάρουν. Το δεύτερο. Το ΤΕΠΙΚ 2 αφορά μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι έως 500.000 ευρώ. Και αφορά μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάμε πάντα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Σπύρος γράφει εδώ στα επίκαιρα ότι πάνε αρκετοί και τους λένε σωθήκανε τα λεφτά. Πες το, Σπύρο. Σε αυτό που είπε τώρα ο Σπύρος, σε αυτό μόλις τώρα απήντησε. Άρα λοιπόν, όσοι πήραν έγκριση, δηλαδή όσες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια για να πάρουν ΤΕΠΙΚ, θα πάρουν. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Αρκεί να έχουν κάνει την αίτηση. Όσο ήταν αυτό το σύστημα, άμα δεν έχουν κάνει αίτηση. Υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι παρότι έχει εγκριθεί από το ΤΕΠΙΚ το δάνειο, δηλαδή έχει τα χαρακτηριστικά χορήγησης, πηγαίνει στην τράπεζα και η τράπεζα, επειδή ενδεχομένως ο άνθρωπος έχει αποκρίσει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση, η τράπεζα τον πετάει έξω. Δεν τον δέχεται. Εκεί τι κάνουμε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο κριτήριο. Πας ένα βήμα πιο πίσω. Ότι δεν έχει πάρει έγκριση από την τράπεζα. Ακριβώς. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε έγκριση σε δάνειο. Εμείς μπορούμε να δώσουμε έγκριση σε δάνειο που έχει εγκριθεί από κάποια τράπεζα. Γιατί μπορεί να είναι στο διρεσία, παραδείγματος χάρη. Μπορεί εμείς να έχει στοιχεία δεν τα οποία... Να μην έχει πληρώσει τον παπά. Δεν έχουμε μηχανισμό ελέγχου για να κρίνουμε την αξιοπιστία ενός δανειολήπτη. Υπουργέ, αυτό έχουν μόνο οι τράπεζες. Πριν από 15 μέρες εδώ, είχατε πει το εξής. Ήταν και ο Αλεξομητρόπουλος και ο κύριος Καρούζος και ο κύριος Αμπελιώτης και οι υπόλοιποι. Ότι θα έρθουν δάνεια χωρίς προσημείωση. Δηλαδή. Δεν θα χρειάζεται ο Γεωργιάδης να βάζει το σπίτι του, να βάζει υποθήκη. Η επιστρεπτέα ότι... προκαταβολή που είναι ένα πολύ καλό δάνειο δεν χρειάζεται προσημείωση, δεν χρειάζεται αυτά τίποτα. Αυτά τα δάνεια που είναι 25-30.000 ευρώ που θέλει ο μικρός, ο μεσαίος σε όλη την Ελλάδα, πότε έρχονται οι υπουργοί μας, το έχει πει και η κυρία Καλατζάκου αυτό. Ψηφίστηκε ο νόμος στη Βουλή προ 10 ημερών. Μάλιστα. Και τώρα έχει δημοσιευτεί και το φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Άρα ο νόμος πια ισχύει. Τώρα μένει σε επενδυτικά σχήματα να ιδρυθούν τις επόμενες εβδομάδες και να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους. Πώς θα είναι η λειτουργία αυτή? Η εκτίμηση είναι ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου και μετά θα έχουμε 3 με 4 τέτοιες εταιρείες που θα λειτουργούν στην Ελλάδα ή κοινοπρακτικά σχήματα μαζί με κάποια επιμελητήρια, ας πούμε, τα οποία, γιατί το επιτρέπουμε αυτό, τα οποία θα ξεκινήσουν την αδειοδότηση των μικρών επιχειρήσεων έως 25.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις. Τώρα, μέσα στην επόμενη μήνυμα λειτουργεί. Αμέσως, μισό επιστρεπτέα. Είχε πει η κυρία Καλατζάκου. Καλημέρα, κύριε Καλατζάκου, τι μου κάνετε? Καλημέρα, κύριε Φτιά. Είχε πει η κυρία Καλατζάκου την προηγούμενη εβδομάδα, και το οφείλω να το μεταφέρω σε εσάς, τι γίνεται με τη στήριξη των δανείων έως 31/12, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, και οι πράσινοι και οι κόκκινοι μέχρι 31/12 Λέμε τώρα για την αναστολή πληρωμών από τις τράπεζες ή λέμε για την πληρωμή των τόκων των στεγαστικών δανείων? Πληρωμή των τόκων των στεγαστικών δανείων. Ελάτε. Αυτό ψηφίζεται μέχρι το τέλος Ιουλίου. Μάλιστα. Αποτελεί ένα νόμο του Υπουργείου Οικονομικών και εν μέρει του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ψηφίζεται μαζί με το νέο πτωχευτικό δίκαιο. Ναι. Θα οδηγήσει σε πληρωμή και των πράσινων και των κόκκινων στεγαστικών δανείων και τις δόσεις. Αρχικά σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό και όσο περνάνε οι μήνες σιγά σιγά αυτό θα μειούται. Ναι. Αλλά θα μένει πάντα πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό πληρωμής. Για τους επόμενους 9 μήνες. Δηλαδή από τον Ιούλιο είναι 9 μήνες. Πάνω από τις 1 Δεκεμβρίου δηλαδή. Μάλιστα. Όπου θα πληρώνει το κράτος τις δόσεις αυτών των δανείων. Έτσι να έχουν το περιθώριο οι δανειολήπτες. Μάλιστα. Να πάρει μπρος η οικονομία και μετά να μπορούν να αναλάβουν μόνοι τους την πληρωμή. Υπενθυμίζω ότι όσο γίνεται αυτό, παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα για όποιον θέλει να μπει σε καθεστώς προστασίας προς κατοικίας. Μάλιστα. Έτσι. Καλατζάκου. Αν μου επιτρέπετε, μία ερώτηση, Υπουργέ. Σε σχέση με τον νέο πτωχευτικό κώδικα και τις επικείμενες τροποποιήσεις σε σχέση με την προστασία της πρώτης κατοικίας, με την έννοια ότι θα μπορεί να νοικιάζει το σπίτι του, ειδικά σε χαμηλές αξίες. Αυτό θα καλύψει όλο το φάσμα των ιδιοκτητών ακινήτων μέχρι 200.000 αξίας ακίνητων, γιατί ακούγεται ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό που θα μπορεί να καλυφθεί μέσω αυτής της οδού, προκειμένου να υπάρχει μια ιονή προστασία υπό την έννοια ότι δίνεις δεύτερη ευκαιρία να νοικιάζει το σπίτι του για να το αποκτήσει πίσω με ευνοϊκούς όρους. Ελάτε. Δεδομένου, αγαπητή κυρία Καλατζάκου, ότι η τελική διαπραγμάτευση με τους θεσμούς γίνεται αύριο και μεθαύριο για το νέο πτωχευτικό, εκεί, ό,τι σας πω συγκεκριμένο τώρα θα ήταν
και άκομψο πολιτικά. Γιατί? Και μπορεί να αποδειχθεί και λανθασμένο. Έχουμε καταλήξει ότι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε αύριο και μεθαύριο αρκετές ώρες συζήτηση με τους θεσμούς και για αυτό το θέμα. Με τους δανειστές. Λοιπόν, θα καταλάβουν αυτοί. Με τους δανειστές. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Προσοχή, να πω μια άλλη παρατήρηση. Τα πράγματα είναι απλά. Θα καταλάβουν ότι η χώρα μετά από 10 χρόνια μνημονίων έπεσε πάνω στον κορονοϊό με τα μούτρα και ότι θα χρειαστεί να βάλουν νερό στο κρασί τους. Θέλετε να με βάλετε 5 λεπτά μέσα στη διαπραγμάτευση, μπορώ. Έχω δικαίωμα. Να δείτε εκεί, να δείτε εκεί το καταμαχθέον Ευαγγέλιον. Για να μην τα ρίχνουμε μόνο στους θεσμούς και στους δανειστές, να πάτε και σε ελληνικές τράπεζες να κάνει διαπραγμάτευση. Ακούστε, το θέμα της πρώτης κατοικίας πονάει. Βέβαια. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Έτσι. Πονάει όμως από όλες τις απόψεις. Πονάει από τον φτωχό που μπορεί να χάσει το σπίτι του, που αυτό πονάει πιο πολύ από όλα. Πονάει από τον λιγότερο φτωχό που μπορεί να έχει και άλλη περιουσία και μπορεί να χάσει το σπίτι του. Ή στρατηγικό κακοπληρωτής. Πονάει λιγότερο, αλλά είναι επώδυνο. Έτσι. Πονάει για την τράπεζα που είναι τα δικά μας λεφτά. Αν κάποιοι συστηματικά δεν πληρώνουν, ενώ μπορεί να πληρώσουν, γιατί έτσι χάνουμε πάλι τα δικά μας λεφτά εμείς. Το στρατηγικό κακοπληρωτή να τον βάλει στην άκρη. Ένα λεπτό. Αυτός που είναι στρατηγικά πίσω από τον νόμο, είτε πάντως, λέγεται κατσέλι ή οτιδήποτε, και καταστρατηγεί το φτωχό, στην άκρη αυτός. Η πάει. Εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας ναι. για τη δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτή είναι μεγάλη καινοτομία μάλιστα. του νέου προχευτικού δικαίου, θα ανακουφίσει πάρα πολύ μακάρι. Τον Γιώργο. Μακάρι. Είναι τελείως καινοφανές για την Ελλάδα ότι θα μπορεί κάποιος οριστικά να απαλλάσσεται από όλα τα παλαιά του χρέη και να κάνει δεύτερη έναρξη στη ζωή του. Αν μου επιτρέπετε, Υπουργέ, μία παρέμβαση εδώ, επειδή ασχολούμαι με το αντικείμενο. Αυτό που όλη η αγορά, αν θέλετε, το θέμα για το οποίο ανησυχεί είναι ότι αν αυτή η δεύτερη ευκαιρία θα έχει αστερίσκους. Τι εννοώ, να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Δηλαδή, όταν κριθεί κάποιος επιχειρηματίας ότι δεν είναι απατεώνας, δεν είναι δόλιος προκόπος, δεν έδωσε αφορμή στην πτώχευση με δόλιες ενέργειές του και, εν πάση περιπτώσει, κριθεί ότι ήταν θύμα της κρίσης, της πανδημικής είτε της προηγούμενης κρίσης, θα δίδεται δεύτερη ευκαιρία οικονομικής επανεκκίνησης. Αλλά χωρίς αστερίσκους, χωρίς να του λένε με εξαίρεση τα χρέη προς το δημόσιο, με εξαίρεση τις ποινές που έχεις πάρει επειδή όφειλες ασφαλιστικές φορές ή αδικοπραξίες, επιταγές κτλ. Πρέπει να είναι καθαρή. Λοιπόν, η δεύτερη ευκαιρία την οποία σχεδιάζουμε δεν έχει αστερίσκους. Είναι δεύτερη ευκαιρία που συμπεριλαμβάνει το σύνολο των χρεών. Μάλιστα. Τώρα, πολύ σημαντικό. Θα πιεις ένα ωραίο καφεδάκι στην Κέρκυρα, είστε? Είμαι στην Κέρκυρα, πράγματι. Είναι ωραία η Κέρκυρα. Είναι η αρχόντισσα του Ιουλίου. Είναι υπέροχη μαζί η Κέρκυρα, με τα υπόλοιπα. Είναι αριστούργημα η Κέρκυρα. Νησιά, σας είδαμε σε πολλές φωτογραφίες κλπ. Θα πιείτε ένα καφεδάκι κερκυραϊκό. Να πω κάτι για την Κέρκυρα τελευταία. Μισό, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Να τελειώσω. Μετά, όχι, όχι, για να σου πω. Κάποιος πρέπει να σταματάει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν γίνεται. Να πιείς καφέ. Κάποιος πρέπει να σταματάει σε αυτόν τον κόσμο. Και τη χάνει ένα φίλο σου, έτσι. Εγώ να πω μόνο. Όχι, διάλειμμα τώρα. Δεν λες, διάλειμμα. Μετά, θα έχουμε όλο τον χρόνο. Τώρα βρήκαμε Γεωργιάδη εδώ, θα γίνει χαμός στη συνέχεια. Πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία. Κοινωνική αλληλεγγύη, είπε ο Μητσοτάκης. Αυτό θα το εφαρμόσετε μέχρι τελευταία ρανίδος. Δεν θα υπάρξει σπίτι χωρίς να μπαίνουν λεφτά μέσα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλανε να δουλεύουν, αλλά δεν μπορούν. Δεν είναι τεμπέληδες. Λοιπόν, διάλειμμα, φύγαμε. Λύεται το θέμα. Είναι πρωινό Κυριακής. Είναι πρωινό Κυριακής και βέβαια γιορτάζει σήμερα ο Παΐσιος. Γιορτάζει η ΚΕΑ, η νέα ΚΕΑ Κίος Αργολίδας και η Παναγία η Τριχερούσα στο Άγιον Όρος. Κύριε Γεωργιάδη, για να δείτε δεν μιλάμε τώρα για μεγέθη τηλεθέασης, έχουν ξεπεραστεί αυτά από καιρό. Έχω λάβει ένα καταιγισμό μηνυμάτων. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της μεγάλης απήχησης που είχε το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ 2, αναμένουμε σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να εξασφαλιστούν επιπλέον πόροι, έτσι ώστε σημαντικός αριθμός των ετοιμάτων χρηματοδότησης που βρίσκονται σε κρεμότητα να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Είναι το μήνυμα το οποίο παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι αναφορικά με τον δανεισμό τους. Αυτό που είπατε είναι δηλαδή. Αυτό, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Έρχεται ως μήνυμα, γιατί εδώ λέγονται όλα. Ρωτώ κάτι. Ξεκινάει το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο. Καλημέρα, κύριε Στέφο. Καλημέρα, Γιώργο. Εδώ καλημέρα, με τον καύσωνα στην Αθήνα, θυμάστε, κύριε Γεωργιάδη, έτσι. Που τρέχαμε και δεν φτάναμε τότε. Το 2015. Το 2015. Το καλοκαίρι του 2015. Που μπαίναμε και βγαίναμε στο ευρώ και τρέχαμε να βρούμε λεφτά στη Ρωσία κλπ. Άλλη ιστορία αυτή.
Ρωτώ το εξής. Εγώ που θα αδικηθώ, που ζήταγα 5.000 για να πάρει μπρος η επιχείρησή μου, θα υπάρξει κάποιο όργανο που θα παρέμβει και θα πει γιατί ρε παιδιά κόψατε το στέφο και τα δώσατε στον αυτιά. Μήπως τα επιμελητήρια πρέπει να λειτουργήσουν ως ομπρέλα, όπως είπε και ο κύριος Μίχαλος, ώστε να ξέρουμε, βρε αδερφέ, γιατί από κάποια αδικηθήκανε. Από ό,τι γνωρίζω, χωρίς να αναφερθώ συγκεκριμένα, γιατί μπορεί να μην θέλουν οι άνθρωποι, ναι, κάποιοι οργανισμοί έκαναν τέτοιου είδους έλεγχο δειγματοληπτικό σε περίπου και 500 φακέλους και με ενημέρωσα προ λίγων ημερών ότι και οι 500 δικαίως κοπήκαν από τις τράπεζες. Κοπήκανε, κοπήκανε για ποιο λόγο? Επειδή δεν πληρώσαν το ευχέλιο που έκανε ο παπάς ή για ουσιώδη λόγο? Χρωστάγανε στο παρελθόν δάνεια, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ερώτημα. Κύριε Αυτιά, αυτά τα μικρά δάνεια. Μισό. Δεν μπορούν να δοθούν δάνεια. Μισό, κύριε Γεωργιάδη. Που σίγουρα δεν θα τα επιστρέψει. Το καταλαβαίνω. Δεν γίνεται αυτό. Το καταλαβαίνω. Ρωτώ όμως. Ποιος το κρίνει το σίγουρα? Μπράβο. Ποιος το κρίνει το σίγουρα και με τι κριτήρια? Οι τράπεζες το κρίνουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Μόνο οι τράπεζες έχουν οργανωμένο γραφείο due diligence των πελατών τους. Ούτε εσύ μπορεί να έχεις, ούτε εγώ, ούτε αυτιά. Βέβαια, τα κριτήρια έχουν σημασία. Και κρίνουν αν μπορεί να τα γυρίσει ή όχι. Και δεν έχουμε μία τράπεζα. Έχουμε στο πρόγραμμα 15-19 τράπεζες. Άρα, αν η μία σε κόπη, θα πάρει 10 και 19. Αυτά θα λυθούν. Αν πούμε ότι και 19 συνεννοούνται μεταξύ τους, αυτό είναι παράνομο, το καταλαβαίνεις αυτό. Όχι, δεν συνεννοούνται. Αλλά όταν βάλεις κριτήριο ότι δεν πρέπει να έχεις καθυστερήσει στο παρελθόν δανειακή υποχρέωση, απριόρι είναι κομμένο το 90% των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει κριτήριο να μην έχει. Δεν υπάρχει. Μητρόπουλος, πάμε. Υπάρχει κριτήριο να έχεις ρυθμισμένα τα χρέη σου. Μάλιστα. Σήμερα τα έχεις ρυθμισμένα. Όχι να μην τα ποτέ ρυθμιστά. Κύριε καθηγητά, ελήλυθεν. Κύριε Αυτιά, η μάχη είναι να στηριχθούν κυρίως 200-300.000 επιχειρηματίες. Μικρομεσαίοι, οι οποίοι αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στην τράπεζα, ξέρει ο κύριος Υπουργός, και βεβαίως να ενισχυθούν για να μείνουν όρθιοι. Έτσι. Και για μας η μεγάλη ανησυχία προέρχεται από τον κλάδο αυτών των εργαζομένων που είχαν δουλέψει πέρυσι, που είχαν δουλέψει πρόπερσι και τώρα ή δεν θα δουλέψουν καθόλου ή θα δουλέψουν λίγο. Αυτοί πρέπει άμεσα και γενναία να στηριχτούν. Τα ξέρει ο Υπουργός, τα ξέρει η κυβέρνηση. Άρα, Υπουργέ, πρέπει να βρεθούν πόροι. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο. Να πω, επειδή με πήρε και ο κύριος Χριστόπουλος, ναι, επειδή είπα εν τη ρήμη του λόγου μου ότι έκαναν λάθος κάποιοι λογιστές, το παίρνω πίσω, όχι λάθος λογιστές, υπήρξε παρανόηση πάνω στο σύστημα για το ποια κουμπιά πρέπει να πατηθούν. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Για όνομα Θεού. Ίσα-ίσα που οι λογιστές σε αυτή την κρίση, ναι, έχουν βάλει μεγάλη πλάτη. Βεβαίως. Εγώ τους θεωρώ συνεργάτες μου πια στο Υπουργείο. Βεβαίως. Όλες οι πλατφόρμες που κάναμε, έτσι, από την πρώτη μέρα της καραντίνας. Όλοι τους. Και η επιστρεπτή αποκαταβολή 1 και τα δάνεια, αυτά που λέμε τεπί και εγκυοδοτικά, και τα δάνεια για την πληρωμή των ενήμερων στεγαστικών, των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων και οι επιστρεπτέ προκαταβολές. Όλες αυτές οι πλατφόρμες πέρασαν δεν το... θα μπορούσαν να συμπληρωθούν χωρίς τη βοήθεια των λογιστών. Υπουργέ, θέλω το εξής. Κάντε το. Εκεί που μαζεύεστε οι υπουργοί, εκτός από το να φτιάχνετε γραβάτες και να κοιτάτε ο ένας τα κοστούμια τ' αλλονού, τρόπος του λέγει τώρα, έτσι. Δεν σας θίγω. Θέλω μια χάρη. Δεν φοράω καν γραβάτα, άρα το ξέρω. Λέτε για μένα. Όσο πας κατά Τσίπρα μεριά. Τσιπρίζεις τώρα τελευταία. Καλή του ώρα. Υπουργέ, μια χάρη. Δεν με ρώτησες καθόλου για το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος όμως. Α, το δω. Αυτό εδώ είναι. Τι είναι, αυτό εδώ είναι τι. Φωτογραφία. Εδώ είναι οι συναντήσεις του κυρίου Αρτεμίου, του γνωστού δικηγόρου που είχε πάει με τον κύριο Παπά στη Βενεζουέλα, σε εκείνο το νησί. Και. Με το ιδιωτικό τζετ στην Κύπρο και τα ίχνη των 3 εκατομμυρίων πώς πέρασαν από την CCC και από μια τράπεζα από το Άμπου Ντάμπι σε τράπεζα της Κύπρου, σε εταιρεία της Κύπρου, και από εκεί πήγαν στον Καλογρίτσα για να πάνε σε ντοκουμέντο, όπως λέει ο Καλογρίτσας, και όπου όλοι πήγανε, γιατί ο Βαξεβάνης δεν είναι. Αυτό τι σημαίνει για εσάς ως κυβέρνηση και ως έλεγχο? Εάν όταν ψάχνανε εμένα επί 3 χρόνια για την Οβάρτης, Γιώργο Αυτιά, είχαν βρει κάποιο ίχνος 3 εκατομμυρίων να γυρνάει από το Άμπου Ντάμπι στην Κύπρο και από την Κύπρο στην Ελλάδα, εδώ θα ήμουν τώρα. Θα σε είχαν κρεμάσει ανάποδα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται τώρα? Αυτή η ηθική αριστερά
Πού είναι αυτός ο Φίλης που είναι τόσο ηθικός και δεν σηκώνει μίγα σπαθί του και ο Τσακαλώτος, ο άλλος έντιμος και όλοι αυτοί. Πού είναι, λίγο εξαφανισμένος τους βλέπω, Γιώργο Αυτιά. Μάλλον έχουν πάει για μπάνια. Προκαλείτε τώρα την αριστερά της αθωότητας να βγει. Δεν υπάρχει καμία αριστερά της αθωότητας. Ναι. Και έχει δίκιο ο Αλαβάνος. Η ζημιά που έκανε ο Τσίπρας στην αριστερά δεν συγκρίνεται με κανενός. Γιατί πλέον η αριστερά είναι και η αριστερά της ρεμούλας και της μίζας. Τώρα όλοι δεν μπαίνουν στο μίξερ όμως. Δεν μπορεί όλη η αριστερά. Εγώ δεν είπα όλοι, γιατί όταν λέγανε για το Πασόκ της μίζας, όλοι οι Πασόκ ήταν της μίζας. Άρα λοιπόν. Πώς το λες αυτό. Είναι στοχευμένο το σχολείο σας. Η ιδέα ότι η αριστερή είναι υπεράνω του χρήματος και είναι άνθρωποι των ωραίων έργων και των υψηλών ιδανικών πήγε περίπατο. Εδώ βλέπουμε τα εκατομμύρια να σφυρίζουν, Γιώργο μου. Δηλαδή, και δεν βγαίνει αυτό το ΣΥΡΙΖΑ να μας πει τι είναι. Δεν υπάρχει τίποτε. Δηλαδή το, αυτό που λέμε η αριστερή αθωότητα, πώς το λένε. Το ηθικό πλεονέκτημα. Το ηθικό πλεονέκτημα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα. Νομίζω μας τελείωσε. Ηθικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι είναι ανήθικοι. Μάλιστα. Γιατί όταν κάποιο έχει ηθικό πλεονέκτημα σημαίνει ότι ο άλλο είναι ανήθικο. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Υπουργό. Ο καθηγητή όμω έφυγε νωρί. Ο Αλέξης Μητρόπουλος εκείνο το πρωί που ψηφιζόταν το τρίτο μνημόνιο είπε «Γεια σας, φεύγω». Ο Αλέξης Μητρόπουλος έχει, έχω πει και άλλη φορά, έχει μεγάλη πείρα ο ίδιος πάνω του περί του πραγματικού χαρακτήρα αυτών των ανθρώπων. Σαφής. Κύριε Γεωργιά, να σας ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Πήγα να τον καταστρέψουν. Α, θα ρωτήσω το δέντρο, αποκολουθεί. Ο Μητρόπουλος σε προσωπικό επίπεδο, επειδή δεν τους έκανε το χατήρι. Λοιπόν. Αυτό δείχνει πολύ κακό χαρακτήρα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, κάθε εβδομάδα, μία μέρα, θα μαζεύεστε, να βλέπετε τα λάθη, να τα διορθώνετε αμέσως και να τελειώνουμε. Για να μην γκρινιάζω κι εγώ από εδώ. Καλή σας μέρα. Ότι, νομίζω ότι διορθώμαστε μπορούμε. Δεν είπα ότι για την Κέρκυρα, ότι χθες είχαμε συνάντηση στο Αχίλλειον. Ναι. Το οποίο είναι ένας εκπληκτικός τόπος, εκπληκτικός προορισμός. Δυστυχώς υποκατάρρευση. Προηγούμενη κυβέρνηση κατόρθωσε σε εισαγωγικά να μην κάνει απολύτως τίποτα ως προς το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση του Αχίλλειου. Τα χρήματα πήγαν να απενταχθούν, τα σώσαμε τον κύριο Θεοχάρη και την κυρία Μενδώνη και τον κύριο Τσακίρη από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και από χθες ο κύριος Πρωθυπουργός μας ανέθεσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον κύριο Παθανάση να έχουμε την, το Γενικό Συντονισμό των Συναρμοδίων Υπουργείων για να γίνει ο διαγωνισμός, να βρεθεί ο ανάδοχος και να γίνει ξανά το Υπουργείο όπως το θέλουμε και όπως πρέπει να το καμαρώ.